που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Χθες το βράδυ. Και θέλαμε το δικό σας σχόλιο. Βεβαίως. Για όσα είπε ο κύριος Πάγκαλης. Πάμε. Θα δούμε το βίντεο τώρα. Θα το δούμε αμέσως. Μίλησε λοιπόν και είπε ότι έτσι θα ζήσουμε με τους τραμπούκους. Να δούμε το βίντεο καλύτερα. Να δούμε το βίντεο. Όπως έχετε δει. Υπάρχουν τραμπούκοι παντού, έτσι θα ζήσουμε. Είναι οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ και του αυτού δεν υπάρχει λόγος. Άστε. Άστε τώρα μην δείτε τους τραμπούκους, τώρα δεν είναι. Υπάρχουν τραμπούκοι παντού, έτσι θα ζήσουμε. Είναι οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ και του αυτού δεν υπάρχει. Να το ξαναδούμε πάλι για αυτό το βίντεο. Τι να σχολιάσω τώρα τον κύριο Πάγκαλο, δεν έχει νόημα να το σχολιάσω ειλικρινά. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που κάνει αντίστοιχα σχόλια. Δεν έχει νόημα, διότι κοιτάξτε να δείτε, αν δεν έχει καταλάβει, μάλλον έχει καταλάβει, ακριβώς επειδή έχει καταλάβει ότι η κοινωνία πια δεν μπορεί να τον αντέξει. Και δεν μπορεί να αντέξει αυτόν τον κινησμό της εξουσίας. Ξέρετε, ο κόσμος έχει υποστεί τεράστιες θυσίες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ λέω συγχαρητήρια σε αυτή την κοινωνία που συγκρατείται. Διότι όταν, και δεν το λέω για εμάς που ακόμα, ίσως ακόμα η πλειοψηφία που έχει τη δυνατότητα να επιβιώνει με αξιοπρέπεια. Υπάρχουν μεγάλες μερίδες του πληθυσμού μας που δεν έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης. Όταν ένας άνεργος 50 χρονών έχει 3 παιδιά να θρέψει και δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά του και ψάχνει να βρει να πάει ταξιτζή στην Αυστραλία ή όταν φεύγουν τα νέα παιδιά έξω από τη χώρα τους για να βρούνε να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ή όταν εργαζόμενοι που δουλεύουν στον ΟΕΚ και οι δύο βλέπουν ότι αν κλείσει ο οργανισμός εργατικής κατοικίας θα πρέπει να, για να επιβιώσουν να φύγουν από τη χώρα. Εσάς γιατί σας χρεώνουν αυτές τις αποδοκιμασίες. Εκτός αυτού. Και όταν βλέπουν αυτούς, μισό λεπτάκι. Όταν βλέπουν λοιπόν τον κύριο Πάγκαλο, ο οποίος είχε το θράσος να δηλώσει σε αυτόν τον κόσμο ότι τα φάγανε μαζί, προφανώς και δεν του φέρονται με τον πιο ευγενικό τρόπο. Γιατί σας χρεώνουν τις αποδοκιμασίες στο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, αν ήταν ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο κόσμος ο οποίος αγαναχτεί, εγώ αυτή τη στιγμή εδώ θα είχα ήδη ποσοστά της τάξης του 80%. Καλό. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει και ένα θέμα με αλλά το Λοβέρδο. Να σας πω γιατί το κάνουν αυτό. Το κάνουν αυτό πρώτον διότι θέλουν να δημιουργήσουν τον εσωτερικό εχθρό. Και θέλουν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ασκήσει μια ουσιαστική αντιπολίτευση με προτάσεις, με επιχειρήματα, αλλά ουσιαστική σκληρή αντιπολίτευση. Με πολιτικό τρόπο. Θέλουν να καταστήσουν την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη της ανομίας, εκτός πολιτικού φάσματος, για να δημιουργήσουν στον κόσμο που μας βλέπει με μεγάλη συμπάθεια την εντύπωση ότι δεν πρέπει να μας προτιμήσει. Ακριβώς διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη που φοβίζει τον πολιτικό κατεστημένο. Γιατί? Γιατί εμείς έχουμε δηλώσει εξ αρχής. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Η κυρία Παπαρίγα το έχει κάνει για δικούς της λόγους. Γιατί δεν θέλει να λερώσει τα χέρια της με την εξουσία, όπως λέει. Έχουμε δηλώσει εξ αρχής ότι εμείς θα αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε το μνημόνιο. Εγώ έστειλα επιστολή στους 15 ηγέτες της Ευρωζώνης και στο Eurogroup και τους είπα ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί είναι εκτός νομιμότητας. Πρώτον, διότι αντιτίθεται στο Σύνταγμα. Δεύτερον, διότι αντιτίθεται στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και κεκτημένο σε μια σειρά από άρθρα της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, διότι πάρθηκαν υπό καθεστώς εκβιασμού. Εκβιάστηκαν οι Έλληνες βουλευτές. Και αν έρθει η ώρα ο ελληνικός λαός να δοθεί η δυνατότητα να μιλήσει ελεύθερα, τότε μπορεί να προκύψουν άλλοι συσχετισμοί και μια κυβέρνηση η οποία πιθανώς, να το ξέρετε, δεν θα τα εφαρμόσει. Ερώτημα.